ομάδα μας. Καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό παίζοντας πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δίκαια φτάσαμε στον τελικό. Κερδίσαμε όλες τις πρώτες ομάδες που υπήρχαν. Στον τελικό δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό το έχει διδάξει και μάλλον πρωτοδιδάξει τα σύνδεση Μπαρτσελώνα, η οποία έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και έχει χάσει αρκετές φορές από ομάδες υποδιέστερες, γιατί λίγο η τύχη, λίγο η αποσυξία, λίγο η έπαρση, λίγο το παραπάνω είμαι πάρα πολύ καλός. Δυστυχώς όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εδώ τώρα έχουμε και ένα θέμα παραπάνω, γιατί έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το γκολ που δεχτήκαμε και βαρύναν λίγο τα πόδια. Είχαμε λίγο φουρτούνα παραπάνω που λέμε ποδοσφαιρικά. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά. Πραγματικά θα πλήρωνα αν μου λέγανε πουθενά να πάω να τους παρακολουθήσω πολύ ακριβό εισιτήριο πραγματικά για να δω αυτή την ομάδα. Και όχι γιατί είμαι προπονητής, αλλά κατά γενική ομολογία έχει παίξει το ωραιότερο ποδόσφαιρο. Μια παλιά ομάδα είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα δικά μας. Είχε πιο πολύ το κομμάτι το αμυντικό. Είχαν δύο-τρεις πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ο οποίους θεωρώ τους αντιμετωπίσαμε. Και από μια άτυχη στιγμή φάγαμε τον γκολ. Τους αξίζουν συγχαρητήρια όμως, γιατί πραγματικά τα παιδιά αυτά, όταν κρατάς ένα αποτέλεσμα και η άμυνα είναι μέρος του παιχνιδιού. Και εμείς θα έπρεπε εκεί να βρούμε λύσεις παραπάνω. Δεν τις βρήκαμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά που κρατούσαν το σκόρο. Ο τελικός είναι ένας τελικός. Είναι ένα παιχνίδι και σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται. Ήταν δύο ομάδες πολύ καλές, ο κόσμος ήταν πολύ άξιος αντίπαλος και πιστεύω ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν η δουλειά που έγινε όλη τη χρονιά, το ότι η ομάδα ήταν ενωμένη και η στήριξη από τη διοίκηση και από τους γονιούς των παιδιών. Η καλή ομάδα με καθαρά ποδοσφαιρικούς προσανατολισμούς. Αυτό που εγώ θέλω να επισημάνω ότι έγινε ένα πολύ καθαρό παιχνίδι, χωρίς σκοπιμότητα, και πιστεύω ότι αυτό, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Να πω είναι ότι αν εμπιστεύονται έναν προπονητή, θα πρέπει να τον αφήνουν να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν τον εμπιστεύονται, θεωρούν ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο. Δεν το ξέρω ακόμη. Προφανώς θα είμαι. Οι άνθρωποι της Κερατέας θέλουν να είμαι. Αλλά αυτά εξαρτώνται και από άλλα πράγματα.